Έλα πίσω. Έλα καθώς μπαίνουμε πια στο μήνα των γιορτών, ήθελα να σας κάνω μια σύντομη ενημέρωση συνολικά για την πορεία της οικονομίας, όπου έχουμε καλά και λιγότερο καλά νέα. Τα καλά νέα είναι ότι η ελληνική οικονομία εξακολουθεί και αποδίδει πολύ καλύτερα από τις περισσότερες ευρωπαϊκές, με ένα αριθμό ανάπτυξης ο οποίος θα πλησιάσει το 6% για το 2022. Η χώρα σημειώνει ρεκόρ επενδύσεων, ξένων αλλά και χώριων, με μεγάλη έμφαση στην καινοτομία, στην εξωστρέφεια. Η ανεργία εξακολουθεί να αποκλιμακώνεται και η γενικότερη εικόνα η οποία υπάρχει στο εξωτερικό είναι ότι η Ελλάδα είναι ένας ασφαλής και ελκυστικός επενδυτικός προορισμός, όχι μόνο βραχυπρόθεσμα, αλλά και μακροπρόθεσμα. Από την άλλη μεριά, εξακολουθούμε να είμαστε δέσμοι και εξαρτημένοι από τις παγκόσμιες αναταράξεις στην αγορά ενέργειας, με ένα πληθωρισμό ο οποίος βαίνει μεν μειούμενος, αλλά εξακολουθεί να κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Αυτό σημαίνει ότι τα πιο αδύναμα, τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά, αλλά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δοκιμάζονται από αυτήν την εισαγόμενη εισβολή ακρίβειας. Και αυτό καθιστά την υποχρέωση της πολιτείας για ένα ευρύ πλέγμα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων ακόμα πιο επιβεβλημένη. Και αυτό ακριβώς κάνουμε. Ενδεικτικά θέλω να σας αναφέρω ότι μέσα στον επόμενο μήνα θα εκταμιεύσουμε κάτι παραπάνω από 800 εκατομμύρια για να στηρίξουμε τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά με το έκτακτο βοήθημα των 250 ευρώ, αλλά και με τα 300 εκατομμύρια τα οποία θα διαθέσουμε στο επίδομα θέρμανσης. Εκεί τα νέα είναι καλύτερα από τα οποία περιμέναμε, διότι μαζί με το επίδομα θέρμανσης έχουμε και τιμές οι οποίες ευτυχώς βαίνουν εκπτωτικές. Θα θυμάστε ότι στην προηγούμενη συνάντησή μας αναρωτιόμασταν για το πού θα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, αν θα είναι στο 1,3, στο 1,4, τώρα ξέρουμε ότι είναι κάτω από το 1,2 ευρώ το λίτρο και ελπίζουμε αυτή η τάση να συνεχιστεί. Ταυτόχρονα όμως βρισκόμαστε αντιμέτωποι και με μια ευρωπαϊκή αύξηση στα επιτόκια. Ενδεχομένως επιβεβλημένη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για προκειμένου να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός. Αυτό όμως αναγνωρίζουμε απόλυτα ότι έχει επιπτώσεις στους δανειολήπτες με αύξηση του κόστους δανεισμού. Και θέλω να σας ενημερώσω ότι είμαστε σε μια συζήτηση με τις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες πρέπει και αυτές να αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί, να στηρίξουν συνολικά τα ευάλωτα νοικοκυριά, καθώς θα έχουν μια υψηλή κερδοφορία, καθώς φαίνεται, το 2022, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποτρέψουμε και τη δημιουργία μιας νέας γενιάς κόκκινων δανείων. Μια τέτοια πολιτική δηλαδή θα ήταν προς όφελος και των ιδίων των τραπεζών, πέραν της επιβλημένης στήριξης που πρέπει να παρέχουμε σε εκείνα τα νοικοκυριά τα οποία δοκιμάζονται με την αύξηση της δόσης τους για τα στεγαστικά τους δάνεια. Και υπάρχουν και άλλες παρεμβάσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν, που αφορούν στις χρεώσεις της προμήθειας αλλά και στα επιτόκια των καταθέσεων, τα οποία κατά την άποψή μου παραμένουν εξαιρετικά χαμηλά, αναλογιστεί κανείς το πόσο έχουν αυξηθεί τα επιτόκια χορηγήσεων. Και βέβαια και οι τράπεζες κινητοποιούνται σε μια συνολική επεκτατική πιστωτική πολιτική, προκειμένου να στηρίξουν μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται. Αυτή η συζήτηση ελπίζω, είμαι σίγουρος ότι θα έχει τελικά ευτυχή κατάληξη. Δεν θα υπάρχει συμμετοχή του κρατικού προϋπολογισμού και του ελληνοφορολογούμενου σε μια τέτοια παρέμβαση. Η χρηματοδότηση θα πρέπει να γίνει από τις ίδιες τις τράπεζες και από τα υψηλά κέρδη τα οποία έχουν και είμαι σίγουρος ότι θα καταλήξουμε τελικά σε μια λύση η οποία θα είναι θετική πρώτα και πάνω απ' όλα για τους δανειολήπτες αλλά και για τους καταθέτες, αλλά τελικά πιστεύω και για τις ίδιες τις τράπεζες οι οποίες έχουν στηριχθεί πολύ αυτά τα χρόνια προκειμένου να μειώσουν σημαντικά την έκθεσή τους στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Πρόεδρε, η χώρα μετά από τις τρεις ανεπάλληλες κρίσεις, την οικονομική, την περίοδο της πανδημίας και την κρίση που προκάλεσε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, το τεράστιο πρόβλημα στην ενέργεια, πραγματικά είναι σε δύσκολη κατάσταση. Καλό είναι τα θετικά νέα, αλλά όλοι ξέρουμε και ανησυχούμε για τον χειμώνα που έρχεται, για την περίοδο που έρχεται και ο πρώτος είναι ο χειμώνας.
Και βεβαίως το μεγάλο πρόβλημα πέφτει στα πιο ευάλωτα τμήματα της κοινωνίας. Εκεί πρέπει να δοθεί όλη η προσπάθεια, νομίζω, να στηριχθούν αυτά τα κομμάτια της κοινωνίας, που κυρίως είναι συμπολίτες μας, αλλά και, όπως είπατε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν ανάγκη στήριξης. Και νομίζω ότι θα είναι σημαντικός ο ρόλος που θα κατακληθούν να παίξουν οι τράπεζες, έστω και πιεζόμενες, αν μου επιτρέπετε να το πω, ελπίζω ότι θα το κάνουν, ότι και η βοήθεια που μπορούν να προσφέρουν στα προβλήματα που ανακύπτουν και η στήριξη στην κοινωνία, νομίζω ότι τελικά θα είναι σε όφελος και της οικονομίας σε βάθος χρόνου. Φυσικά το ενδιαφέρον όλων είναι το πιο ευάλωτο τμήμα της κοινωνίας μας.